Μπορεί να δέχθηκε τα ομαδικά πειρά της κοινοβουλευτικής ομάδας των εργατικών και να έχασε την εμπιστοσύνη της. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν όμως αρνείται να αποχωρήσει. Θα τεθεί και ο ίδιος στην κρίση των μελών του κόμματος, διεκδικώντας εκ νέου την ηγεσία. Η πρώτη αντίπαλός του για την αρχηγία των εργατικών ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της. Πρόκειται για την Άντζελα Ίγκλ. Βρίσκεται στα κοινοβουλευτικά έδρανα το 1992 και συμμετείχε στις κυβερνήσεις Μπλερ και Μπράουν. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν είναι ανίκανος να ηγηθεί και να φέρει εις πέρα στο έργο που χρειάζεται. I believe I can. Πιστεύω ότι μπορώ. I'm not here. Δεν είμαι εδώ για να λάβω μέρος στη διαδικασία, είμαι εδώ για να κερδίσω, ανέφερε η κυρία Ίγκλ. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν δέχθηκε δρυμύτατη κριτική στο εσωτερικό του κόμματος για τη χλιαρή του υποστήριξη στην εκστρατεία παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.